Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω κοντά μου μία γυναίκα η οποία έχει γράψει πάνω από 17 βιβλία και έχει πάνω από 2 εκατομμύρια αναγνώστες. Λένα Μαντά, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι? Ήρθες στο Ηράκλειο για το καινούριο σου βιβλίο, Ταξίδι στη Βενετία. Βενετία, η Βενετία μου ταξιδεύει μαζί με τα κορίτσια στη Βενετία, εγώ ταξιδεύω στην Κρήτη και έμπεται και συνέχεια. Η Βενετία λοιπόν, πέρα από την πόλη έτσι, που ξεκινάει και το βιβλίο έτσι, με ένα ταξίδι των κοριτσιών, είναι και μια γυναίκα. Έτσι, μια γυναίκα που πολλές έχουμε ανάγκη στη ζωή μας ίσως. Πες μου λίγα λόγια για αυτή τη γυναίκα. Κοίταξε, νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη ένα καλό φύλακα άγγελο στη ζωή μας. Με αυτή την έννοια τα κορίτσια μου ευλογήθηκαν το να έχουν μια τέτοια γυναίκα στη ζωή τους. Την καλή μάγισσα του παραμυθιού, αυτή που με το ραβδάκι της έφτιαχνε τις ζωές τους, αλλά και απορροφούσε τους κραδασμούς της ζωής τους. Εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη των κοριτσιών από την παιδική τους ηλικία στην εφηβική, γίνονται νεαρές γυναίκες και φτιάχνουν δικές τους οικογένειες. Παντού και πάντα παρούσα η Βενετία. Έχουμε λοιπόν την Ισμήνη, την Πινελόπη και τη Μάνια. Ναι. Να μου πεις λίγα λόγια για κάθε μία από αυτές τις γυναίκες που έχουν τα δικά τους προβλήματα ή κάθε μία ξεχωριστά. Κοίταξε να δεις, η ηφηγένεια γεννιέται νομίζω κατά λάθος τελικά. Δηλαδή γεννιέται από μια γυναίκα η οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να αξιωθεί το δώρο της μητρότητας. Είναι ένα κορίτσι πολύ βασανισμένο που βρίσκει καταφύγιο στη Βενετία. Η δεύτερη μάνια μου είναι και αυτή, αυτή είναι από μια πολύ καλή οικογένεια, αλλά η μοίρα της παίζει πολλά παιχνίδια, ευτυχώς υπάρχει η Βενετία δίπλα της. Και η επόμενη είναι η Πινελόπη, η οποία γεννιέται σε μια οικογένεια όπου η θρησκοληψία έχει κατορθώσει να διαβρώσει την πίστη, την αυθεντική πίστη, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι μεγαλώνει και νομίζει ότι σε κάθε του βήμα ο Θεός το παρακολουθεί για να το τιμωρήσει ή να το εκδικηθεί. Δηλαδή τα έχει μπερδέψει λίγο. Με αυτή την έννοια οι επιλογές της στη ζωή θα είναι πολύ λανθασμένες και η Βενετία θα προσπαθήσει να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Να μου πεις αν κάνω λάθος σε αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά έχουν στοιχεία οι ζωές των τριών κοριτσιών από τη δική σου ζωή? Όχι ιδιαίτερα, δεν νομίζω. Απλά όταν έχεις να κάνεις με πάρα πολλές γυναίκες μέσα σε ένα βιβλίο, αναπόφευκτα αρχίζεις και διοχετεύεις στοιχεία σου σε κάθε χαρακτήρα και δεν επικεντρώνεσαι σε μία. Δηλαδή θα σου πω τώρα, η Βενετία από μένα έχει ίσως τη διάθεσή μου να βοηθάω όσο περισσότερο μπορώ. Η Μάνια, που είπα ότι ο τόνος μπήκε λάθος στο όνομά της, έπρεπε να είναι Μανία, έχει πολλά στοιχεία από μένα, με την έννοια ότι και εγώ είμαι εκρηκτική σαν άνθρωπος. Η Ιφηγένεια, η οποία θυσιάστηκε πραγματικά για την οικογένειά της, αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι μου, γιατί και εγώ, πολύ πιο νέα, άφησα στην πάντα όλα τα δικά μου θέλω για την οικογένεια. Και η Πινελόπη έχει από μένα την πίστη μου, τόσο στο Θεό όσο και στις καταστάσεις, αλλά και την πίστη μου σε αυτά που πρεσβεύω, στην οικογένειά μου. Άρα κάθε μία, επίσης υπάρχει και άλλη μία ηρωίδα μέσα στο βιβλίο, η οποία εκτελεί χρέη οικονόμου της Βενετίας, είναι η Ανέτα μου. Αυτή κουβαλάει πολύ από την τρέλα μου νομίζω και από το κέφι και από το χαμόγελο. Άρα λοιπόν παντού ό,τι μπορούσα δικό μου μπήκε. Όταν γράφετε αυτούς τους χαρακτήρες, ανακαλύπτετε καινούργιες πτυχές του δικού σας εαυτού μέσα από την αγάπη που αρχίζετε να έχετε για αυτούς, φαντάζομαι? Ναι, συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Ναι, ανακαλύπτεις πράγματα που δεν ήξερες, ίσως γιατί μέσα σε κάθε βιβλίο βάζεις κομμάτια από την ψυχή σου, δηλαδή το απόσταγμα της ψυχής σου. Κάποια πράγματα που είναι πολύ πολύ βαθιά χωμένα αναδύονται, μπαίνουν μνήμες αναπόφευκτα, άρα βρίσκεις και πράγματα που λες αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά τελικά ναι, υπάρχει και αυτό μέσα μου. Και αυτό το παθαίνουμε και εμείς ως αναγνώστες, διαβάζοντας τα βιβλία και αγαπώντας τους ήρωες. Πότε ξεκινήσατε να γράφετε?
Αυτό ξεκίνησε στην παιδική μου ηλικία, στο δημοτικό, όταν ανακάλυψα ότι μου άρεσε πάρα πολύ να ταξιδεύω με το μυαλό μου και να φεύγω από ό,τι με στεναχωριούσε, γιατί ήμουν παιδί χωρισμένων γονιών. Τα παιδιά των χωρισμένων γονιών συνήθως είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Δεν μου πολύ άρεσαν αυτά που ζούσα και ανακάλυψα ότι μπορούσα να ταξιδεύω με το μυαλό μου, να φτιάχνω ιστορίες και παράλληλα, δεν ήταν μόνο ότι μπορούσα να τις φτιάχνω, μπορούσα και να τις γράφω με έναν τρόπο που να με καλύπτει όταν τις ξαναδιάβαζα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτών που θέλουν να γράψουν είναι ότι μπορεί να έχουν μια πολύ ζωηρή φαντασία, να πλάθουν εικόνες στο μυαλό τους, αλλά όταν προσπαθούν να τις βάλουν σε ένα χαρτί, δεν βγαίνουν ακριβώς έτσι και δεν τους ικανοποιούν. Εγώ λοιπόν το ανακάλυψα αυτό. Από τότε που το ανακάλυψα, πρέπει να ήμουν γύρω στην Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, δεν το άφησα ποτέ μέχρι σήμερα. Ποια θεωρείτε μέχρι τώρα ότι είναι η σημαντικότερη εκδοτική σας επιτυχία? Κοίταξε να δεις τώρα, τα τελευταία 12 χρόνια ο εκδότης μου και ο ψυχογιός λέει ότι πρέπει να συνειδητοποιήσεις κάποια στιγμή ότι είσαι η μοναδική συγγραφέας παγκοσμίως που στη χώρα της είναι πρώτη για 12 συνεχόμενα χρόνια. Σαφώς η εκδοτική μου επιτυχία ήταν το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», γιατί ήταν ένα βιβλίο το οποίο με αυτό με γνώρισε ο κόσμος και με αυτό, και κατά συνέπεια πήγε πίσω να δει ποια άλλα βιβλία είχα γράψει και από εκεί και μετά με ακολούθησε. Ναι, αναμφίβολα είναι το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» η μεγάλη εκδοτική επιτυχία, όχι η μεγάλη μου αγάπη όμως, να τα λέμε και αυτά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ποια είναι η μεγάλη σας αγάπη? Κοίταξε τώρα, θα σου πω χωρίς ενδιασμό το «Βάλς με 12 Θεούς», που είναι το πρώτο βιβλίο μου με τις εκδόσεις Ψυχογιός και που το θεωρώ το γούρι μου, ξέρεις, αυτά που κρεμάμε και πάνω μας. Λατρεμένο μου όμως είναι η Ντάτα. Το με λένε Ντάτα γιατί αγάπησα πάρα πολύ την ηρωίδα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο πώς ξεκίνησε η συνεργασία με τις εκδόσεις Ψυχογιός και πώς είναι αυτή η συνεργασία, γιατί βλέπω ότι είστε μια οικογένεια εκεί. Ναι, είναι αληθινό αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι η καριέρα μου, η συγγραφική, ξεκίνησε το 2001 με άλλο εκδότη τότε. Έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο. Εγώ είχα δώσει άλλο τίτλο, ο εκδότης εκείνος έβγαλε το «Τη μέρα που σε γνώρισα». Και από εκεί και μετά φρόντισε να μου απορρίπτει όλα τα επόμενα βιβλία τα οποία του υπέβαλα προς αξιολόγηση. Κάπου απογοητευμένη λοιπόν, 4 χρόνια μετά από εκείνο το πρώτο βιβλίο, πατάω το κατόφλι των εκδόσεων Ψυχογιός, και εγώ, για να μην μιλάμε και ψέματα. Ήταν ο άντρας μου ο οποίος με έβλεπε πάρα πολύ στεναχωρεμένη. Πατάμε λοιπόν το κατόφλι των εκδόσεων Ψυχογιός, υποβάλλουμε το «Βάλς με 12 Θεούς» για αξιολόγηση. Γίνεται δεκτό. Ούτε κι εγώ ήξερα τι ξεκινούσε τη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή. Βγαίνει το 2005 και από εκεί και μετά υπάρχει μία συνεργασία που πραγματικά μπορείς μόνο να πεις τη λέξη δίπλα, να βάλεις τη λέξη οικογένεια. Είναι η εκδοτική μου οικογένεια. Υπάρχουν πολύ ωραίες σχέσεις, πάντα με σεβασμό και από τις δύο πλευρές. Είμαστε εκεί που πρέπει επαγγελματίες και εκεί που πρέπει πολύ καλοί φίλοι. Είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους που σε στηρίζουν πραγματικά και ξέρεις ότι θα είναι δίπλα σου. Ναι, και αυτό που λέω πάντα είναι ότι χρωστάω μεγάλη χάρη σε εκδόσεις Ψυχογιός. Γιατί είχα απογοητευτεί πάρα πολύ. Νόμιζα ότι όλα τα όνειρα έπρεπε να θαυτούν και δεν θα υπήρχε συνέχεια. Και ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει μία επί της ουσίας τελείως άγνωστη, ποιος με ήξερε, επενδύει επάνω της και συναισθηματικά και υλικά, κυρίως με χρήμα, με την έννοια ότι η έκδοση ενός βιβλίου είναι πάντοτε κάτι το οποίο κοστίζει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πίστεψε σε μένα, επένδυσε σε μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που με τον τρόπο μου του το ανταπέδωσα. Πώς νιώσατε τη στιγμή που καταλάβατε από άγνωστοι που λέτε ότι ήσασταν τότε ότι πλέον αρχίζετε να έχετε δημοφιλία, ότι αρχίζετε να έχετε επιτυχίες? Πανικός, αλλά πολύ πανικός όμως. Όταν κυκλοφόρησε το 2005 το «Βάλς με 12 Θεούς», όλα πήγαν πάρα πολύ γλυκά και ήρεμα. Ακολουθεί το 2006 το βιβλίο «Θεανό Ηλίκαινα της πόλης», όπου έχουμε μια αυξητική τάση του αναγνωστικού κοινού, πάρα πολύ ωραία μέχρι εκεί, και ξαφνικά το 2007 κυκλοφορεί το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», και μας πήρε το ποτάμι στην κυριολεξία σε μια νύχτα μέσα. Οι ανατυπώσεις έρχονταν σε εβδομαδιαία βάση, δεν προλαβαίναμε
Δηλαδή πραγματικά και ο ίδιος ο κύριος ψυχογιός έλεγε τι γίνεται. Με ανακαλύπτουν οι πάντες. Αυτό πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή το βιβλίο βγήκε Μάιο, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού είχαμε ξεπεράσει 100.000 αντίτυπα. Ήταν τρομακτικό όλο αυτό. Με ανακαλύπτουν ξαφνικά οι βιβλιοκριτικοί χάλια τι το ήθελα. Αρχίζουν να βάλουν εναντίον μου, γιατί δεν με ξέραν, νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο, επί του ουσίας ήταν το τέταρτο. Ξαφνικά αρχίζουν να μου ζητάνε συνεντεύξεις. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, απλά θυμάμαι τον εαυτό μου να με ενημερώνουν για την ανατύπωση και να λέω πα, τέτοιο φόβο. Δεν είχα άδικο, γιατί ήταν πολύ σοβαρός ο κλειδονισμός. Ξαφνικά άρχισαν μέσα σε λίγους μήνες να με αναγνωρίζουν ακόμα και στο δρόμο. Είχα παιδιά, η κόρη μου ήταν στην εφηβεία τότε. Υπήρχε ένας, απλά εγώ δεν, για κάποιο λόγο δεν με αφορούσε όλο αυτό. Συνέχισα να ζω τη ζωή μου φυσιολογικά. Κάθε χρόνος που περνούσε γινόταν και πιο έντονα τα πράγματα. Πάντως θυμάμαι τον πανικό των πρώτων στιγμών που έλεγα τι πάθανο. Τώρα το θυμάμαι και γελάω. Και μιλάμε τώρα πλέον για ένα αναγνωστικό κοινό που ξεπερνάει και με το τελευταίο σας βιβλίο τους 2 εκατομμύρια αναγνώστες. Σπάσαμε το φράγμα των 2 εκατομμυρίων. Και για ένα κοινό βέβαια ελληνικό το οποίο δεν ξεπερνά το 8-10%. Εκεί κειμενόμεθα, και νομίζω ότι αυτό το κοινό, το 8 που λέμε με 10%, το καλοκαίρι ουσιαστικά λειτουργεί πιο δυναμικά, αυξάνεται. Έχουμε μάθει να διαβάζουμε λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Καλή είναι αυτή η μόδα, μου αρέσει. Σύν ότι οι περισσότεροι γράφουν. Γράφουμε. Ο Έλληνας γράφει περισσότερο από όσο διαβάζει. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που πλέον είναι αναγνωρίσιμοι, που ο κόσμος εμπιστεύεται τη δουλειά τους και κυνηγάει τα βιβλία. Ναι, αλλά καλός συγγραφέας είναι ο καλός αναγνώστης. Ναι, αυτό ναι, εγώ απορώ, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς κάποιο βιβλίο να διαβάζω. Εξάλλου ήμουν αναγνώστρια πολύ πριν γίνω η Λένα Ιμαντά και το έχω πει ότι θα συνεχίσω να είμαι αναγνώστρια. Πρώτα απ' όλα μου αρέσουν πολύ οι Έλληνες συγγραφείς, μου αρέσει να γνωρίζω τη δουλειά καινούριων ανθρώπων και να τους γνωρίζω και τους ίδιους. Είναι πάντως άξιον περιεργίας αυτό το 8% πώς δεν λέει να ανέβει, πολύ με στεναχωρεί. Πλέον τουλάχιστον βλέπουμε ότι λίγο έχουν αρχίσει τα πράγματα να βελτιώνονται. Η ελπίδα μου είναι στους νέους αναγνώστες. Στους νέους αναγνώστες με την έννοια της ηλικίας. Τα τελευταία, ευτυχώς, πολλά χρόνια το παιδικό βιβλίο έχει γνωρίσει άνθηση. Έχουμε θαυμάσιους συγγραφείς παιδικών βιβλίων και θέλω να ελπίζω ότι κάπως έτσι θα ετοιμαστεί η νέα γενιά των αναγνωστών. Μακάρι. Θέλω να μου πείτε, τι βιβλία σας αρέσει να διαβάζετε πέρα από τα δικά σας όταν διαβάζετε το καλοκαίρι? Τα δικά μου σταματάω να τα διαβάζω από τη στιγμή που τελειώνει η επιμέλεια του εκάστοτε βιβλίου και μπορώ να πω ότι μετά δεν θέλω και να το ξαναδώ, γιατί είναι πολλές οι φορές που διαβάζεις και ξαναδιαβάζεις. Αγαπάω πάρα πολύ λοιπόν τους Έλληνες συγγραφείς. Μ' αρέσουν αυτά τα βιβλία τα οποία έχουν μια ιστορική χρειά, έτσι κάποια τσιμπήματα ιστορίας. Μου αρέσουν πολύ αν έχουν αστυνομικό υπόβαθρο από κάτω. Γενικά μου αρέσει να διαβάζω τέτοιου είδους βιβλία και να ψάχνω να βρίσκω και καινούριους συγγραφείς. Θέλω να μου πείτε τώρα, πώς καταφέρνετε να είστε μια επιτυχημένη συγγραφέας? Γράφετε σχεδόν 1 με 2 βιβλία το χρόνο? Ένα βιβλίο το χρόνο. Και να έχετε παράλληλα μια επιτυχημένη οικογένεια, έναν επιτυχημένο γάμο, μια ζωή σε ισορροπία. Η συγγραφέας ευτυχώς αναδύεται συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Έχω την πολυτέλεια να τα πρωινά να είμαι μόνη μου στο σπίτι, ο άντρας μου λείπει και πιο παλιά ακόμα τα παιδιά είχαν τα σχολεία τους και τις δικές τους ενασχολήσεις. Οπότε εγώ το πρωί, επειδή είμαι πολύ πρωινός τύπος, είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Από το μεσημέρι και μετά μπαίνουν άλλα πράγματα
η νοικοκυρά, η σύζυγος, η μητέρα θα μ' αναζητήσουν τα παιδιά, ακόμα δεν ζουν πια μαζί μας στο σπίτι, αλλά οι περατζάδες, μαμά φτιάξε καφέ και τα λοιπά, σαφώς και υπάρχουν. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, και αυτός που την πληρώνει συνήθως για τη μία μέρα μου συνηθισμένη που εγώ γράφω, σημαίνει ότι ξεκινάει πριν τις 6 το πρωί και σταματάει μετά τις 12 το βράδυ. Άρα αυτός που την πληρώνει ουσιαστικά είναι ο ύπνος μου και η ξεκούρασή μου, αλλά δεν πειράζει, χαλάλη, είναι ωραία. Το επόμενο βιβλίο τώρα το έχετε παραδώσει? Ναι, εννοείται. Προηγούμε πάντα κατά ένα βιβλίο και αυτό οφείλεται όχι σε κάποια πίεση από μεριάς του εκδότη, γιατί έχω ακούσει τέτοιες ιδέες. Απλά είναι αυτό που λέω και κανένας δεν το συνειδητοποιεί. Ο πρώτος μου εκδότης μου απέρριπτε όλα τα βιβλία που του έδινα. Εγώ όμως δεν σταμάτησα να γράφω επειδή μου απέρριπταν. Άρα λοιπόν, όταν έφτασα να περάσω το κατόφλι των εκδόσεων Ψυχογιός και να βγει το Βάλς με 12 θεούς, εγώ είχα ήδη έτοιμη τη Θεανό. Και όταν βγήκε η Θεανό, εγώ είχα ήδη έτοιμο το ποτάμι. Με αυτή την έννοια λοιπόν μπορώ και έχω την πολυτέλεια και προηγούμε κατά ένα βιβλίο. Τώρα που βγήκε το ταξίδι στη Βενετία, έχω παραδώσει το επόμενο. Είναι κάτι πάλι τελείως διαφορετικό. Είναι νωρίς να πούμε κάτι γι' αυτό, μην βιαζόμαστε. Και ολοκληρώνοντας την περιοδία με αυτό το καλοκαίρι με το ταξίδι στη Βενετία, θα γυρίσω σπίτι μου να ξεκουραστώ λίγο και ελπίζω ότι από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κάτι θα δημιουργηθεί που θα βγει το 21. Πάντως το 20 το έχουμε. Είναι αυτή η περίοδος που έχετε πει στον εαυτό σας κατά κάποιο τρόπο ότι κατεβάζουμε τώρα ιδέες? Όχι, τώρα κατεβάζουμε γενικό, δεν είναι απλά κατεβάζω, όχι. Αυτό λέω ότι είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι ενώ το καλοκαίρι ξεκουράζομαι το μυαλό, τίποτα λες και δεν υπάρχει, διαβάζω άλλα βιβλία. Τι συμβαίνει εκεί κατά τα τέλη Οκτώβρη και αρχίζουν τα πράγματα, το μυαλό παίρνει μπροστά και αρχίζει και δουλεύει, λες και γυρίζεις ένα διακόπτη. Όχι, μ' αρέσει και αυτό. Είχε μιλήσει γι' αυτό στο βιβλίο της Big Magic η Elizabeth Gilbert που έχει γράψει το Eat, Pray, Love. Λοιπόν, έλεγε ότι οι ιδέες πάνε από μυαλό σε μυαλό και πάνε σε εκπαιδευμένα μυαλά που είναι ανοιχτά να τις δεχτούν. Και έλεγε για την υποχρέωση που νιώθει ο συγγραφέας να δώσει την ιδέα αυτή στους αναγνώστες του. Ισχύει αυτό, το νιώθετε? Ναι, εκείνη το τοποθέτησε ως υποχρέωση. Εγώ θα το έλεγα λίγο πιο βαριά τα πράγματα. Είναι ένας ψυχαναγκασμός, ο οποίος ορισμένες φορές είναι και ιδιαίτερα βασανιστικός. Δηλαδή, από τη στιγμή θα γεννηθεί μια ιδέα στο μυαλό σου και σε τριβελίζει συνέχεια και σε βασανίζει, πρέπει να βγει, δεν γίνεται. Αισθάνεσαι ότι πνίγεσαι, αισθάνεσαι ότι το μυαλό σου δεν μπορεί να ασχοληθεί με τίποτε άλλο εκτός από αυτή την ιδέα που εσύ έχει κατακλείσει. Δηλαδή ακούς φωνές καταρχάς, ακούς, έρχεται η ηρωίδα, ο ήρωας, σου μιλάνε, δεν αφαιρείσαι, φεύγεις. Εγώ το έχω πει, όταν είναι η περίοδος που γράφω δεν οδηγώ. Εκείνη την εποχή δεν πιάνω τη μόνη στα χέρια μου, γιατί είμαι δημόσιος κίνδυνος. Είμαι τόσο αφηρημένη που δεν μπορώ να αφοσιωθώ σε κάτι άλλο. Μου μιλάς και δεν σε ακούω απλά. Όχι, είναι μια κατάσταση, ευτυχώς την έχει συνηθίσει η οικογένειά μου και ειδικά ο άντρας μου, με τον οποίο περνάμε και πάρα πολλές ώρες μαζί. Ξέρει ότι μπορεί να μου μιλάει και να μην τον ακούω, και πάρα πολλές φορές όταν θέλει πια να μου πει κάτι, μου λέει: δεν έχουμε τσακωθεί, μήπως μπορείς να προσέξεις λίγο τι σου λέω? Ναι, ευτυχώς με συνηθίσανε. Οι φιλίες σας, μιας και το τελευταίο βιβλίο είναι για τη φιλία μεταξύ γυναικών, πρέπει να είναι άτομα τα οποία κατανοούν το γεγονός ότι θα εξαφανίζεστε αναπεριόδους για να γράψετε το βιβλίο? Ναι, αυτό πλέον το ξέρουν, έγινε μια ρουτίνα. Α, χειμώνας η Λένα γράφει, άρα δεν θα τη βρούμε στο τηλέφωνο εύκολα, ναι. Οι φιλίες μου είναι πολύ λίγες, πολύ επιλεγμένες, γιατί η φιλία δεν είναι κάτι που το σκορπίζεις έτσι. Η φιλία είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη αξία. Έχω πολύ λίγες λοιπόν καλές φίλες, παρέες πολλές, αλλά φιλίες. Εκτός το ότι έχω φροντίσει μία από τις καλύτερες μου φίλες να είναι και αυτή η συγγραφέας, η Κλέρη Θεοδόρου, οπότε καταλαβαίνει πότε μπαίνω στον μπουντρούμι μου, γιατί μπαίνει και εκείνη στο δικό της. Οι υπόλοιπες είναι φιλίες που έχουν κρατήσει εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Μιλούσα τις προάλλες με την Αμέρισσα από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που την έχω λατρέψει παρόλο που δεν την έχω γνωρίσει από κοντά, και μου λέει: έχουμε ένα κοινό, λέει, οι τρεις μας με την κυρία Μαντά. 17 Φεβρουαρίου, που έχουμε γενέθλια εγώ και η Αμέρισσα, έχει επέτειο γάμου. Ναι.
Πόσα χρόνια είστε τώρα μαζί? Με τον Γιώργο κλείσαμε 36 χρόνια μαζί, εκ των οποίων τα 34 είναι γάμο. Είχαμε και δύο χρόνια πριν με αραβώνες και τα λοιπά. Είμαστε 36 χρόνια μαζί. 17 Φλεβάρι γνωριστήκαμε και 17 Φλεβάρι παντρευτήκαμε. Ναι, ναι, μπορέσαμε και βρήκαμε την ίδια ημερομηνία. Πώς γνωριστήκατε? Το Γιώργο γνωρίστηκα μέσω κοινού γνωστού, κοινής συμφοιτήτριας για την ακρίβεια. Εγώ σπούδαζα τότε, νηπιαγωγός. Μία ξαδέλφη του ήταν η συμφοιτήτριά μου και κάπως έτσι έγινε η γνωριμία. Κανένας από τους δύο δεν περίμενε που θα έφτανε βέβαια αυτή η γνωριμία γεγονός. Ήταν όμως μια ευτυχισμένη στιγμή. Στη ζωή μας πολλές φορές παίζει ρόλο το timing. Και παίζει ρόλο το να βρούμε και το σωστό άνθρωπο και νομίζω τον βρήκατε. Ναι, βέβαια, άκουσε με λίγο, το να βρεις το σωστό άνθρωπο, λέω πάντα ότι αυτό είναι το να βρεις το σωστό σύντροφο, σίγουρα είναι ένα λαχείο. Από εκεί και μετά όμως το πώς θα διαχειριστείς τα χρήματα αυτού του λαχείου, αυτό είναι κάτι που είναι στο χέρι σου, δηλαδή ή θα τα ξοδέψεις όλα σε ένα χρόνο ή θα έχεις μια συνετή διαχείριση για να κρατήσει για μια ζωή. Με τόσες δεκαετίες πλέον που είστε μαζί, έχετε περάσει αρκετά ζόρια και με τα θέματα υγείας και του συζύγου σας και εσάς τις ίδιες. Ποιο είναι το μυστικό, αν θέλετε, συνταγή που έκανε το γάμο σας να πετύχει? Άκουσε να δεις. Οι συνταγές είναι για τα γλυκά και τα φαγητά. Συνταγές δεν υπάρχουν στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί δεν χωράνε ούτε μανιέρες, ούτε ταμπέλες, ούτε τίποτα. Το μόνο το οποίο εγώ λέω ότι και καταλήγω, ότι με τον Γιώργο κατορθώσαμε να είμαστε πολύ ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον, ακόμα και αν ξέραμε ότι η συζήτηση την οποία θα κάναμε θα πονούσε ο ένας τον άλλον. Η αγάπη για να αξίζει πρέπει να είναι σκληρή, δεν πρέπει να χαϊδεύεις μόνο τον άλλον. Άρα λοιπόν είχαμε πολύ ειλικρινή σχέση ως προς αυτό και δεν ξέρω, υπήρχε η χημεία, αυτό είναι σίγουρο, και δεν ξέρω πώς το καταρθώναμε, αλλά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο γελάγαμε και πόσο γελάμε ακόμα μαζί, έστω και αν κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον. Νομίζω ότι πρώτα και ίσως πάνω απ' όλα πρέπει να μπορείς να είσαι φίλος με τον σύντροφό σου. Ο Γιώργος λέει είσαι το φιλαράκι μου. Είναι ο καλύτερος μου φίλος, είναι αυτός που ξέρει τα πάντα ούτως ή άλλως για μένα. Κανένας άλλος δεν ξέρει τόσα όσο ο Γιώργος. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι δεν τσιγκουνευτήκαμε στην αλήθεια μας. Τα παιδιά σας τα επηρέασε το γεγονός ότι κάποια στιγμή γίνατε η Λένα Μαντά, η γνωστή σε όλους? Κοίταξε να δεις, τα παιδιά θα μπορούσε να τα επηρεάσει πραγματικά, γιατί δεν ήταν εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη τη μαμά τους να την συναντάνε στο δρόμο άνθρωποι άγνωστοι και να τη σταματάνε για να την αγκαλιάσουν και να τη φιλήσουν. Τα παιδιά λοιπόν κάποιες στην αρχή τουλάχιστον παραξενεύτηκαν, μη σου πω, καλά η κόρη μου ειδικά, μην το συζητάμε. Η κόρη μου ήταν τελείως αρνητική σε όλο αυτό. Η κόρη μου τη ρωτούσαν όταν ακούγαν το επιθετό της και της έλεγαν Μαντά, τη λένε τη Μαντά, τι την έχεις? Και απαντούσε η κόρη μου απλή συνωνυμία. Και ήταν πάρα πολύ καλό από μέρος της να αποστασιοποιείται, γιατί ήθελε να ξέρει αυτή που είναι δίπλα της για ποιο λόγο είναι δίπλα της. Το παιχνίδι παίχτηκε και κερδίθηκε γιατί εγώ δεν άλλαξα σε κάτι. Βλέπανε και τη δυσφορία μου, με την έννοια πω τώρα πρέπει να πάω εκεί. Βλέπανε ότι δεν με ενδιαφέρε αν έβγαινα σε τηλεοπτικά προγράμματα. Δεν ήταν κάτι που επηρέασε την καθημερινή. Εγώ ήμουν η μαμά του. Συνέχιζα να είμαι αυτή που θα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, που θα φώναζε για τα δωμάτια του που δεν ήταν μαζεμένα. Δεν ήταν κάτι να αλλάζει στην καθημερινότητά μα. Άρα τα παιδιά σιγά σιγά ηρέμησαν και τώρα πια είναι δεδομένο, δεν τα απασχολεί. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σα? Δεδομένου ότι υπάρχει αυτό το νομικό θέσφατο που λέω ότι όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδιο ο Θεός γελάει, και επειδή με μένα όσες φορές έχω κάνει σχέδια έχει ξεκαρδιστεί ο ύψιστος, δεν κάνω πια σχέδια. Με ενδιαφέρει να είμαστε καλά στην υγεία μας, αυτό είναι πρώτα απ' όλα για μένα. Το τι θα φέρει η ζωή, το μόνο που κάνω είναι το σταυρό μου και λέω ότι είναι ενάρθεια σε έρθει για καλό, τέλος πάντων. Όχι, δεν κάνω σχέδια. Είναι πολύ πιο, δηλαδή τώρα είναι να ολοκληρώσω την περιοδία μου με την Κρήτη, να φύγω να πάω στην Κύπρο που είναι η συνέχεια, να δω τα παιδιά μου, τους φίλους μου, και βλέπουμε. Δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Θα ήθελα κλείνοντας να μου δώσετε ένα μήνυμα για τους τόσους αναγνώστες σας
που μας βλέπουν. Μήνυμα. Τι μήνυμα μπορείς να δώσεις σε ένα κόσμο που τόσα χρόνια με κρατάει στην αγκαλιά του στην κυριολεξία? Όχι, δεν θα στείλω μήνυμα. Θα στείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την αγάπη που έχω εισπράξει και που την αισθάνομαι σε κάθε παρουσίαση, σαν μανδύα που έρχεται γύρω μου και κλείνει. Και να τους πω, και πρέπει να το ξέρουν αυτό, ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος συχαίνομαι, απεχθάνομαι βαθύτατα τα ταξίδια. Αν θες να με τελειώσεις, στείλε με ταξίδι. Το γεγονός ότι 2,5 μήνες κάθε χρόνο ταξιδεύω συνέχεια για να βρεθώ κοντά τους, αυτό πρέπει κάτι να τους λέει.